Δηλαδή, συνήθως βάζω θρήματα καρότου μαζί με κρεμμύδι, Ναι. τα βάζω στο τηγάνι, περιμένω να κρυώσουν. Ναι, Όλα μέσα. ναι, 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 ναι. Ναι. Δηλαδή, πρώτα τα βάζεις κατά ψυκ και... Οπ! Τζέιζε! Τζέιζε! Άλλο ένα επεισόδιο! Λεφτά, χρήμα! Make it drain! Yeah! Λεφτά, πολλά λεφτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ YouTubers. Να, ένας περίεργος τρόπος να βγάζεις λεφτά, να γίνεις YouTuber. Είναι περίεργο το γεγονός ότι περιμένεις να βγάλεις λεφτά από αυτόν τον τρόπο βασικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο περίεργο με αυτό. Η Catherine Keon, ξέρεις πως βγάζει λεφτά. Πώς. Φορτώνει μουσική σε iPod πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Είναι το εισόδημά του. Έχεις εσύ ένα iPod, ρε παιδί, και βαριέσαι να βάλεις μουσική. Θα το κάνει Catherine Keon. Αλήθεια τώρα. Ναι. Αλήθεια βγάζει λεφτά. 100.000 ευρώ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα μου τα ταγκάρει και βάλει και εξωφυλάκια από τα άλμπουμ, χαλάλι. Και το κάνει σε ένα μόνον άνθρωπο, λέει, και τη δίνει 100.000 για αυτό το πράγμα. Σε 100.000. Το χρεώνει τόσο, σου λέει. Η φορολογική δήλωση 100.000 ευρώ στην Κάθρι. Στο Καθρινάκι, ρε φίλε. Γιατί μου ταγκάρει τα MP3 μου. Στο iPod. Καθρινάκι, το iPod. Το χασε. Επειδή με καβλώνει. Έχω το Καθρινάκι, γαμάτε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, μου τα φορτώνω, ωραία. Όχι, σοβαρά φαντάζεσαι να ήταν τόσο η ταρήφα για αυτό το πράγμα. Όχι, σοβαρά δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα. Μπράβο στην Κάθριν Κίναν που αποδεικνύει ότι θέλουμε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιο, ρε φίλε. Αν είναι να την πληρώνει η αφορτώνη, δηλαδή. Γαμάτο, μπράβο, μαγιά τη. Συγγνώμη, εσύ έχει iPod. Όχι. Όχι, ωραία. Ωραία. Αλλά αν είχα, ρε παιδί, έχω MP3 player, ξέρω εγώ. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα δίνει αποτελεφτά σε κάποιον να μου φορτώνει μουσική. Ναι. Εκτός κι αν ήμουν, ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ θα το έκανα. Πόσα θα δίνε. Πόσα θα τη έδινε. Ούτε 100 ευρώ. Ούτε 100 ευρώ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα στο γεμίζω εγώ το MP3 player. Αλήθεια σου λέω. Μέσα και θα σου κάνω και ποτπουρί κάθε μέρα διαφορετικό κιόλα. Ο Κάμερον Τζόνσον, συγγνώμη, πήγα να. Ναι. Αποφάσισε να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στην οποία θα πολλούνταν ευχητήριες κάρτες. Έφτασε να βγάζει 3 με 4 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως. Εύχομαι, ναι, να πάει καλά ο άνθρωπος. Να το ευχηθούμε κάτι. Να το ευχηθούμε. Ναι. Να αγοράσουμε μια ευχητήρια κάρτα από το site του και να το ευχηθούμε τον άνθρωπο. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Φαντάζεσαι να έχει πολλούς φίλους. Έλα, Μορτόρο, παράδο, μιλά. 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο με ευχητήρες κάρτες. Μπορεί να είναι λοιπόν, πολύ. Μια σελίδα με λαγουδάκια, ρε φιλέ. Λαγουδάκια του Πάσχατος. Να μπαίνει μέσα να αγοράζει ένα λαγουδάκι του Πάσχα. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πολλά κονέ, πολλούς φίλους και να είναι επικοινωνιακός και να έχει 4 εκατομμύρια φίλους. Και γι' αυτό το λόγο όλοι να αγοράσουν ευχητήρες κάρτες για να το ευχηθούν καλή δουλειά. Αν είχε 4 εκατομμύρια φίλους. Ο τύπος έβγαινε πρόεδρος της Αμερικής, ρε φίλε, δεν έβγαινε ευχητήριες κάρτες. Και είναι ο Τραμπ. Όχι. Είναι ο Τραμπ. Ο Στίβ Παυλίνα βγάζει 300 δολάρια ημερησίως, ναι, γράφοντας άρθρα στο blog του, ναι, δίνοντας συμβουλές για τη ζωή. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να κάνω. Ναι, τι συμβουλές θα δώσει, δηλαδή. Ό,τι θες. Δώσε τώρα μία, τώρα αυτή τη στιγμή. Ρώταμε για ένα πρόβλημά σου. Πες. Λοιπόν, θέλω συμβουλές για την τουαλέτα. Τέλεια. Θέλω κάτι για την τουαλέτα, πες. Πολύ λάδι στη διατροφή. Ναι. Θέλει πολύ λάδι στη διατροφή. Πολλά περιοδικά μέσα στο μπάνιο. Εκτός αν είσαι του βασιλικού χεσίματος, αν είσαι του πιο ντελιβερά, δηλαδή τριλεπτάκι και έφυγες, ένα κινητό καλό WiFi να πιάνεις μέσα στο σπίτι. Βγάζοντας κιλιά βόλτα στη Νέα Υόρκη, κάποιος μπορεί να βγάζει ακόμα και 150.000 δολάρια ετησίως. Πόσα παίρνει δηλαδή, πόσα σκυλιά προλαβαίνεις να βγάλεις μέσα σε ένα μήνα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Τι. Πόσες κουράδες σκύλων έχεις μαζέψει, ρε φίλε. Αυτά τα 150 χιλιάρικα μας μπορεί να μας ακούγονται γιατί πολλά. Δεν είναι στην Ελλάδα. Αλλά για σκέψου αυτόν τον κακομοίρη. Πουλώντας τα μαλλιά του κάποιος μπορεί να βγάλει μέχρι και 300 δολάρια. Ωραία, αλλά πόσες φορές να το κάνεις αυτό, ρε μαν. Πόσο γρήγορα μακραίνει το μαλλί σου. Και τι να τα κάνει κάποιος άλλος στα μαλλιά, ας πούμε. Εκτός από βουντού δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή να πάρει κάποιος με τα μαλλιά σου να τα κάνει τι. Έχεις δει ταινίες που κάνουν μουσια ψεύτικα. Αυτά είναι τρίχες ανθρώπων που δώσανε από μαλλιά. Από μαλλιά, ναι, βέβαια. Δεν μπορούν να το κάνουν και από μουσια. Μπορούν να το κάνουν και από, ναι, από άλλες περιοχές. Ναι, ναι. Από την ειδική περιοχή. Κάποιος που. Αν και εκεί πέρα δεν χρειάζεσαι συνήθως. Τρίχες. Ναι. Γι' αυτό τις ξυρίζεις για να τις δώσεις. Εγώ θα βγάζα πολλά λεφτά, ρε φίλε, τώρα το σκέφτομαι. Πια 300 δολάρια. Ή να κάνεις κάτι καινοτόμο, να βάλεις μαλλιά κάτω, ας πούμε. Να βάλεις μαλλιά και να είναι κοτσίδα. Ή κοτσίδα ή φράτζα. Φαντάζεσαι να μπορείς να πουλήσεις και τις τρίχες αφαλού.
Αυτές που έχεις που μαζεύουν και κάνουν το στρόβιλο. Το θέμα είναι ότι εκεί έχεις χνούδι. Εκεί μπορείς να πουλήσεις χνούδι. Άλλο είδους. Γιατί αυτό είναι... Χνούδι αφαλού! Χνούδι αφαλού! Είναι μεταπόληση. Γιατί, είναι τα γιατί το έχεις δανειστεί από ρούχο αυτό. Το οποίο ρούχο έχει φτιαχτεί από ένα πρόβατο. Αλλά έχεις κάνει και επεξεργασία. Γιατί είναι και έτσι. Τα νεκρά σου κύτταρα εκεί. Έχει και μυρωδιά αυτό. Έχει μυρωδιά. Συν ότι έχει βάλει και έργο ο γιατρός από τη γέννησή σου. Στην Αφρική, συγγενείς νεκρών πληρώνουν ανθρώπους για να έρθουν να τον θρηνήσουν. Στην Αγγλία, η εταιρεία Rent a Mourner νοικιάζει. Νοικιάζει θρηνητές για 45 λίρες την ώρα. Τι λες, φίλε, 45 λίρες την ώρα. Ας πούμε, πρέπει να πάω εγώ τώρα και εσύ. Και να δώσω πόνο. Να δώσουμε πόνο. Και να είμαστε έτσι και να το νιώθουμε, ας πούμε. Ναι, αυτά είναι τα λεφτά, ρε φίλε. Εκείνη το καλό μέρο. Και τι συζητάνε. Είναι φασίλε. Να πάρουμε τα 40 ευρώ, φύγουμε τι 45 λίρες. Αλλά 10 λεπτά είναι. Το Μίτσο, το ξέρω. Πόσο κρίμα που πέθανε. 45 λίρες την ώρα, φίλε, δεν είναι λίγα. Δηλαδή, άμα κάνεις 5 επισκέψεις, είναι φάση, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά. Πηγαίνουν από κηδεία σε κηδεία, ξέρεις. Μπορεί να είναι και ακριβώς δίπλα. Και μπερδεύουν τα ονόματα όμως. Γιατί κάνουν πολλές τη μέρα. Άρε το Μίτσο, Γιώργο, άλλο κάνε. Και μετά δεν λένε ονόματα, απλά λένε κάτι generic. Αχ, κρίμα που έφυγε, ήταν γερό παλικάρι η κοπέλα ήταν. Και για ποιο λόγο γίνεται, για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε. Του κόσμου, αφού δεν έχει φίλους. Ναι, δεν το ξέρει καν ο κόσμος. Είναι λίγο απάτη επάγγελμα, τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί άμα θες θρηνητή για την κηδεία σου, πάνε επειδή δεν έχεις φίλους. Άρα, αν δεν έχεις φίλους, ποιος θα ακούσει τους θρηνητές? Αυτός που τους προσλαμβάνει. Πληρώνω για να κλαίτε. Το ξέρεις ότι υπάρχει επάγγελμα αυτός που διαλύει τα οστά στα νεκροταφεία? Τα σπάει σε σκόνη για να μπορέσουν να τα. Α, νομίζω ότι είναι κάτι σαν αυτά τα δωμάτια, τα angry rooms, ρε παιδάκι μου. Με κρανία! Γεια σας, ήρθατε να δω τα οστά της γιαγιάς μου. Αχ, λυπούμαστε γιατί. Ναι! Πάω! Πάω! Και τα σπάει όλα! Κι όμως υπάρχει δουλειά, φίλε, που τα σπάει. Όντως. Και γιατί τα σπάνε τα κρανία? Γιατί. Είναι ενωμένα. Δηλαδή, όταν το βγάζεις, ας πούμε, από το φέρετρο. Τι? Όχι, είναι αυτά, ρε παιδί μου. Ωραία, να σε ρωτήσω και στα ζήτητα. Και πώς τα σπάει, δηλαδή πηγαίνει και κάνει. Πα! Κρατιά, έτσι τα σπάει. Όχι, όχι, σφυρί. Σφυράκι, κρακ. Α, μωρέ, ξενέρωτο. Έτσι πως μου το είπες αυτό, δηλαδή εγώ να βάζω πάνω στο ξενέρωτο. Νομίζω... όχι, ποιο? Ο κύριος Ιωσήφ, ναι, φάρτα! Όχι, όχι, εγώ νόμιζα ότι μπαίνει μέσα και τα κάνει όλα λίμπα. Σε φάση. Στο φυλάκι. Όλα που ήταν όλα. Τσάκι τσά φάση. Ότι δεν είναι και κόσμο, ξέρω εγώ, που είναι εκεί γύρω. Φαντάζεσαι και να το βλέπεις αυτό απ' έξω, να τα διαλύει όλα, να τα κατεβάζει. Πάρτε τα, ρε! Και το κάνει αυτό φίλο σου, σοβαρά. Γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Όχι, ναι, γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Προφανώς γίνεται. Α, γίνεται αυτό. Γίνεται, πώς το γίνεται, ναι. Αλλά γίνεται, ξέρεις, έτσι. Είναι ένα, ας πούμε, παππούλης έτσι με το σφυράκι, το ρίχνει και κάπως καταφέρνει, ας πούμε, και τα. Και τα βάζει μετά στον παούλο. Και τα βάζει, ναι, τα σπάει, ρε παιδί μου. Άλλο περίεργο επάγγελμα. Λίγο πιο ευχάριστο, να μην είναι τόσο μακάβρο, να αλλάξουμε λίγο θεματική. Ναι, μπράβο. Αυνανιστές βοηδών. Ελευθέρας βοσκής που λέμε ελευθέρας. Για διάφορους λόγους. Ελευθέρας ελευθέρου αυνανισμού που είναι και η σφραγίδα. Αυτό δεν είναι ελευθέρου όμως αυνανισμού. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Είναι επιβεβλημένου αυνανισμού. Επιβεβλημένου. Όχι. Ο αυνανισμός στα βοηδή γίνεται για τους εξής λόγους. Όχι μόνο στα βοηδή. Με το ζόρι αυνανισμό! Ρε, δεν θέλω! Θα τον παίξεις. Θα τον παίξω εγώ. Θα τον παίξω εγώ, αφού δεν θες. Λοιπόν, γίνεται πρώτον για να ξαλαφρώσει το αρσενικό να μην έχει ορμές. Ναι. Ή για να συλλέξουν το σπέρμα του. Φαντάζομαι σε κάποιο προϊόν κάπου θα υπάρχει, είμαι σίγουρος, αυτό το σπέρμα. Το σπέρμα είναι συλλογή. Για να. Καλά, δεν ξέρεις τίποτα από φάρμα. Έτσι. Φίλε, σε διδάξω εγώ τώρα. Εγώ έχω μεγάλη εμπειρία από φάρμα που με βλέπεις. Και αυνανισμό. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το πες μόνος. Το είπα, το πέταξα. Και το ξενοδοχείο Φιν του Ελσίνσκι έγινε Ελσίνικη. Πήγα να πάθω εδώ πέρα ένα. Εγκεφαλικό. Έγινε διάσημο όταν έβαλε αγγελία ζητώντας άνθρωπο που θα πληρωνόταν για να κοιμηθεί σε 35 από τα δωμάτια του για να βαθμολογήσει την ποιότητα ύπνου του στον χώρο του ξενοδοχείου του. Κοιμάσαι. Και βγάζει λεφτά, πει να είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα και πληρώνεται. Εκτός από το δημόσιο. Oh shit! Shit! Oh my god! Boom! Πώς φάνηκε η κυβέρνηση! Κριτικός ξενοδοχείου. Κριτικός ξενοδοχείου, ναι. Είναι normal δουλειά, δεν είναι. Δεν είναι τόσο τρελός τρόπος. Όχι, τρελό δεν είναι. Τρελό θα ήταν να σε πλήρωνε για να πηδήξεις στα δωμάτια του και να. Ξέρω, καταλαβαίνεις. Ναι. Ένα erotic hotel. Ναι. Να πληρώσει κάποιον να του πει μαν, πήδα σε όλα τα δωμάτια μας για να δούμε. να μπορεί όμως και αυτός να πηδάει. Στα δωμάτια που κοιμάται. Ναι. Με ένα σπάρο.
Σου λέει αφού με πληρώνει να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Το συνδυάζω! Θα φέρω και την κόμενα. Ναι. Θα σε πάω στα καλύτερα μόνο. Λοιπόν, έχω πολλά λεφτά. Μάλλον δεν έχω λευλακίες. Και αστα αυτά, λοιπόν, είναι Πω, μάνα πολύ καλό. Πώς σου φάνηκε? Ήτανε τέλειο, το κρατάς ψηλά. Μπράβο. Keep it true. Ευχαριστούμε το Eponymous View. Ευχαριστούμε το Rubicon Escape Room. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το δεύτερο μας επεισόδιο. Τα λέμε ξανά. Γεια. Ωραία πήγε. Ωραία. Καλά πήγε. Απλά να σου πω, μαν. Το πολιτικό σχόλιο δες λίγο. Μην ξαναναφέρεις κάποιο πολιτικό σχόλιο. Τι να κάνω πολιτικό σχόλιο. Εντάξει, δεν έκανα χαβαλέ. Όχι, δεν ήταν χαβαλέ, ήταν πολιτικό σχόλιο και μετά και καλά. Αυτό που είπα για την κυβέρνηση και αυτά. Ναι. Αυτά θέλει ο κόσμος, αγόρι μου. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και πρέπει να παίρνουμε. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν κάνουμε εκπομπή. Δεν κάνει αυτό το πράγμα, σχόλιο. Άρα είσαι λαμόγιο που βολεύεσαι κι εσύ μέσα στην κρίση. Τι νοείσαι τώρα. Είσαι κι εσύ από αυτού που τα τρώνε, ρε φίλε, άμα δεν κάνει σχόλιο. Τι, αυτό δεν τι μου λε, λέει, τα παίρνω εγώ από την κυβέρνηση. Πουλημένο είσαι, ρε φίλε, άμα δεν θε να κάνει σχόλιο. Όχι, ρε φίλε, είμαι πουλημένο που δεν. Έπρεπε να το είχα καταλάβει, ρε μάλλον ότι είσαι πουλημένο γιατί τα τρώ. Κατάλαβες! Γιατί και εσύ λαμόγιο είσαι! Να σου πω κάτι! Αντιγάμεις! Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι εγώ! Αντιγάμεις εσύ! Πολιτικό σχολιάκια! Είσαι με το μαλάκα, να πάω να γαμηθώ! Ρε κοπρόσκυλο!